Άλλο εδώ. Το ήθελες λίγο ακόμα. Ήθελα ακόμα λίγο να μαλακώσει, αλλά όχι να πάρει χρώμα. Θα μου μείνει λευκό μέχρι το τέλος, Λίτσα μου. Όμως, κανονικά πρέπει να το κρυώσετε για να το βάλετε στο μείγμα. Δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου να περιμένω να κρυώσει. Θα το βάλω εγώ και τώρα το μέσα. Το βουτυράκι του μέσα. Θα βέβαια. Να, έτσι. Αφρός γίνεται, Λιτσάκι μου. Ρωτάει η Γιάννα. Η Γιάννα μου λέει: ρώτα την Αργυρό να κάνω. Γιάννα μου, αγαπημένη, φυλάκια. Να κάνω μπιφτέκια και ρολό να είναι αφρός. Μέσα λοιπόν βάζουμε φρυγανίτσα τριμμένη ή φέτες του τόστ που τις έχω φρυγανίσει, τις έχω ψήσει και τις τρίβω στο μίξερ μου, γιατί δίνει πολύ ωραία γεύση, του δίνει έτσι, αυτό το ψημένο του ψητού ψωμιού που είναι τέλειο, και ζυμώνω, Λίτσα μου, μέχρι να είναι αφράτο μεν, αλλά να μπορώ να του δώσω σχήμα, γιατί θα του δώσουμε σχήμα τώρα. Ναι, θα δεις τι θα κάνουμε τώρα. Ωραία, λίγο ακόμα να εξαφανιστούν όλα, δεν θα ζυμώσω άλλο. Αρέσει και στα παιδιά. Ναι, αρέσει γιατί πάρα το βρίσκουν... πολύ. Μπορεί και στα παιδιά και στους μεγάλους. Χαμός ναι, γίνεται ναι. Με το ρολό. Αλέξ, κόψε μου δύο μεγάλες κόλλες. Δύο, τόσες. Έλα, μπράβο. Είσαι οκ. Βάλτε κάτω. Άλλη μία στα γρήγορα. Σβέλτα, σβέλτα. Πού ήσουν το πρωί που σε έξαφνα. Να σου σπρώσω το κεφάλι. Πού ήσουν. Φτιάχνουν τα μαλλιά του. 50 άτομα ειδοποιήσαμε να τον βρούμε. Μα μου είχε γίνει απαραίτητο. Χωρίς τον Αλέξ, εγώ δεν μπορώ. Είναι καταπληκτικό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όπως είναι τώρα. Το μείγμα μου εδώ, θα του δώσω σχήμα, σαν να ανοίγω ένα χοντρό φύλλο, παιδιά. Το πατάω με τα χέρια, σαν να κάνω ένα χοντρό φύλλο. Και το τραβάω και λίγο, έτσι. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Το ψήνουμε λίγο διαφορετικά, Λίτσα μου, από ό,τι ψήνω συνήθως όλα τα ρολά. Αυτό βλέπω. Χρειάζομαι τις λαδόκολες για να μου κρατήσει μέσα τα ζουμάκια του, και επειδή όταν κάτι είναι γεμιστό, απ' έξω ξεραίνεται και μέσα δεν προλαβαίνει να ψηθεί, με τον τρόπο αυτό γίνεται τέλειο, φέτα. Θέλω ένα μαχαίρι, παρακαλώ. Βάζεις 200 βαθμούς για να ψηθεί σιγά σιγά. Και το σκορδάκι βάζουμε μέσα, το ξέχασα, θα το ρίξω τώρα. Πώς, στο γυμνά. Βάζεις το 200 για να ψηθεί σιγά σιγά, δεν το βάζεις. Το βάζω στους 200 βαθμούς, αλλά το έχω πολύ καλά προφυλαγμένο με τις λαδόκολλες μου. Και άμα θέλω, του βάζω και ένα λουμινόχαρτο για να κρατήσει το σχήμα του απ' έξω. Ναι. Κάτσε να μην πιάσω. Οπότε ψήνεται σιγά σιγά. Έτσι. Φέτα λοιπόν παντού. Θέλετε φέτα, θέλετε ένα ωραίο άσπρο άλλο τυρί, θέλετε ένα ανθότυρο, θέλετε να βάλετε μανούρι. Ό,τι ωραίο άσπρο τυρί που λιώνει να μου βάλετε. Εντάξει, λευκό τυρί που λιώνει. Έχω εδώ τις πιπεριές μου ψημένες, στραγγισμένες πολύ καλά. Τώρα εδώ μπορείτε να παίξετε. Φέρε λίγο θυμάρι, φέρε λίγο θυμαράκι φρέσκο, φρέσκο από εκεί. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Έτσι. Σπάσε λίγο. Μπράβο. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Τέλεια. Όπως είναι λοιπόν τώρα αυτό, το πιάνω και το κλείνω, το τυλίγω με τη βοήθεια της λαδόκολλας. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να κρατάς αυτό από κάτω γιατί μου γλιστράει. Έτσι. Με τη βοήθεια της λαδόκολλας τραβάω και το κλείνω, τραβάω και το κλείνω, τραβάω και το κλείνω. Μέσα πρέπει να μπουν όλα τα υλικά μου. Βγάλω το χεράκι τώρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Εδώ θα το σφίξω καλά. Από κάτω θα το πιάσω. Θα του βάλω και τη δεύτερη για προστασία. Το κάνω καραμέλα. Το βάζω σε ταψί σβέλτα. Μπράβο. Ταψάκι στο φούρνο μου. Θέλει ακριβώς 40 λεπτά στους 180. Θα το βάλετε στον αέρα. Από κάτω, παιδιά, θέλω ένα δεύτερο ταψί όπου βάζετε φέτες τις πατάτες με αλατάκι. Απλά ειδοποιήστε με πόσο χρόνο έχω για να μην... 3 λεπτά. Α, εντάξει, να μην πνίγομαι. Τέλεια. Ναι, 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 τέλεια. Από κάτω λοιπόν βάζω τις πατατούλες μου. Έτσι, σε φέτες λεπτές. Θέλουν μέσα ελάχιστο νερό οι πατάτες. Αλάτι, πιπέρι, μυρωδικά, Άλεξ. Για φέρε λίγα μυρωδικά να βάλουμε μέσα. Έτσι. Λαδάκι οπωσδήποτε. Αλάτι. Πιπέρι. Λάδι. Και βράζουνε. Ψήνονται δηλαδή κάτω από το ρολό σε χωριστό ταψάκι. Και λίγο νερό θα χρειαστούμε. Θα βάλω. Να. Λίγο, ελάχιστο νεράκι. Λίγο νερό. Και πάντα τις ελέγχω. Πάνω στο 40 λεπτό, παιδιά, θα ανοίξω το ρολό μου και έχει μέσα τόσα μαγικά ζουμιά και θα το καθίσω πάνω στις πατάτες. Ανακατεύω την υπόλοιπη σάλτσα που μου έχει μείνει ντομάτας. Μαζί με λίγη κέτσαπ, γιατί του κάνει αυτό το γλάσο η κέτσαπ απ' έξω. Λίγο. 4 κουταλιές, δεν θέλει παραπάνω. Ανακατέψτε το και αλείψτε μου καλά και το ρολό και τις... Έτσι, μπράβο. Και τις πατατούλες και συνεχίστε το ψήσιμο για ακόμη 40 με 45 λεπτά. Καλώς το... Σήμερα έμαθα θα μας φτιάξεις και εσύ μετά. Θα γίνει μάχη. Θα γίνει χαμός. Θα φάει η μίγα σίδερο. Φτιάξτε το γιατί είναι τέλειο. Θα το ζήσουμε και αυτό σήμερα.
Έτσι. Λίτσα μου, θα το ζήσουμε και αυτό, θα μαγειρέψει ο Λιανός μετά. Ω, άμα δεν είναι και εκεί, δεν ξέρω, θα κάνει, λέει, τι θα κάνει τρελιανέτα, λέει, τώρα. Τι θα φτιάξεις. Θα κάνω...